Είναι οι πρώτες εικόνες από τον βομβαρδισμό του χωριού Σαρτανά στα σύνορα πάνω στη ζώνη πυρός, ανάμεσα στον Ουκρανικό στρατό και τους φιλορώσους αυτονομιστές που υποστηρίζονται από ρωσικά στρατεύματα. Στο χωριό που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, τα σπίτια είναι κατεστραμμένα, ενώ στο δρόμο είναι εξαπλωμένο ένα από τα θύματα. Ένας νεαρός Έλληνας ομογενής και ένα παιδί ελληνικής καταγωγής βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ άλλοι 6 τραυματίστηκαν. Οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι αυτό το περιστατικό επιβεβαιώνεται. Είναι όλοι τους θύματα στο χωριό Σαρτανά, στο χωριό που μένουν 8.000 ψυχές με ελληνικές ρίζες. Ένα χωριό το οποίο βρέθηκε και βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, είναι μέσα στη φωτιά του πολέμου. Έχει βρεθεί ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Πληροφορίες λένε ότι το χωριό δεν έχει ρεύμα και ότι πολλές φορές βομβαρδίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Περιφερειάρχης Μαριούπολης μας επιβεβαίωσε ότι όλα τα θύματα είναι ελληνικής καταγωγής. Ο ίδιος πιστεύει ότι το δικό του σπίτι σε αυτή την περιοχή ήταν ο αρχικός στόχος. Οι μαρτυρίες των ομογενών που βρίσκονται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών συγκλονίζουν. Βρισκόμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είναι κόλαση εδώ. Πριν μία μου ώρα, τη Σαρτανά, βομβαρδίσανε. Έχουμε και θύματα, έχουμε και σπίτια που τελείως τα βουλήσανε και από τα αεροπλάνα. Κάποιες ρακέτες πήξανε. 2 νεκρούς, 6 τραυματισμένοι. Ένας είναι νεαρός, 30 χρονών και το ένα είναι μικρό παιδί, δεν ξέρω πόσα χρονών. Τη φρίκη του πολέμου που βιώνουν τα τελευταία 24 ώρα περιγράφουν τοπικοί παράγοντες της Μαριούπολης που απέχει λίγα χιλιόμετρα από το χωριό Σαρτανά, το οποίο βρίσκεται στη διακεκαυμένη ζώνη. Несколько минут назад был обстрел поселка Сартана. Не минуло и мой дом. Есть двое погибших и шестеро пострадавших. 10 минут назад совершен был страшный обстрел нашего прилегающего поселка к нашему прекрасному городу, поселка Сартаны. Соответственно, есть и раненые среди мирного населения. Каждым днем растет. Сегодня число их достигло уже, к сожалению, 58 человек. Мы надеемся, что эта страшная война остановится. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι τα θύματα είναι αποτέλεσμα ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού και εκφράζει τον αποτροπιασμό και την απερίφραστη καταδίκη. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας Θεμιστοκλής Δεμήρης πραγματοποίησε τηλεφωνικά έντονο διάβημα διαμαρτυρία στο Ρώσο πρέσβη στην Αθήνα και τον κάλεσε αύριο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είχε θέσει μετεπιτάσιο στο Ρώσο ομολογό του κατά την πρόσφατη συνάντησή του στο ζήτημα της ανάγκης προστασίας της ελληνικής ομογένειας. Η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει ότι η επίθεση έγινε από ρωσικό αεροσκάφος. Από την πλευρά μας, με την πλήρη υπευθυνότητα, διαβεβαιώνουμε ότι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας είναι αποκλειστικά και μόνο στρατιωτικές μονάδες και υποδομές. Εμείς δεν βομβαρδίζουμε κατοικημένες περιοχές και χωριά, ούτε οποιασδήποτε πολιτικές ή κοινωνικές υποδομές. Στα περίχωρα του χωριού Σαρτάνα, οι ρωσικές αεροπορικές και διαστημικές δυνάμεις σήμερα δεν επιχειρούσαν. Προειδοποιούμε ότι το καθεστώς του Κιέβου είναι πιθανό να χρησιμοποιεί την ελληνική, καθώς και άλλες εθνικές κοινότητες που ζουν στην Ουκρανία, ακριβώς για να προκαλέσει και να φουσκώσει την αντιρωσική αντίδραση από το εξωτερικό. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, άλλοι 4 Έλληνες ομογενείς έπεσαν νεκροί στην Ανατολική Ουκρανία, στο χωριό Μπούχας. Σε διπλωματικό επίπεδο.